Καλησπέρα λοιπόν και από μένα, από τον αγωνιστικό χώρο. Προβλήματα πάρα πολλά δεν έχουν οι δύο ομάδες, από ένα. Για την Λάρισα, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής δεν υπολογίζει τον Καραβανά, ο οποίος έχει πρόβλημα στους κοιλιακούς, έχει αποκλειστεί από την αποστολή. Είναι ο μόνος ο οποίος δεν μπορεί να υπολογίζει σε αυτόν ο προπονητής της ΑΕΛ. Από την άλλη, στην Αθήνα έμεινε ο Γιώργος Διαμαντόπουλος για το Μαρούσι. Ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος από τον Σούλη Μαρκόπουλο και έτσι δεν έκρινε σκόπιμο να τον πάρει σε αυτό το μάτς εδώ στην Λάρισα, που όπως πολύ σωστά είπε σε Νικήτα, έχει πολύ μεγάλη σημασία κυρίως για τους γηπεδούχους, οι οποίοι παλεύουν για την παραμονή τους στην κατηγορία. Έτσι ακριβώς, οι δύο ομάδες παρατάσσονται στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Να πούμε γρήγορα τις πεντάδες. Για την Λάρισα ξεκινήσουν το παιχνίδι η Μεχία, Αλιέβα, Κόμματος, Λαμπρόπουλος και Φράνσις. Για το Μαρούσι, Στίβενσον, Κις, Χαραλαμπίδης, Μαυροειδής και Μαυροκεφαλίδης είναι οι παίκτες που επέλεξε ο Σούλης Μαρκόπουλος για να ξεκινήσουν την πολύ σημαντική αναμέτρηση και για το Μαρούσι, επαναλαμβάνω, αλλά κυρίως για την ΑΕΛ, η οποία εν πωλής σήμερα παίζει την ύπαρξή της στην κατηγορία, παίζει τη ζωή της στην Α1. Βέβαια, βρισκόμαστε στη 18η αγωνιστική. Περιθώρια σίγουρα υπάρχουν. Με δεδομένο όμως ότι η ομάδα του Βαγγέλη Αλεξανδρή έχει χάσει περισσότερα από 5 κρίσιμα για αυτήν παιχνίδια στον πόντο, κάθε απώλεια από εδώ και πέρα σίγουρα θα είναι μαχαιριά για την ομάδα της Λάρισας. Το παιχνίδι ξεκινάει. Διαιτητές αναμέτρηση είναι ο κύριος Κουκουλεκίδης, ο κύριος Ηλιόπουλος και ο κύριος Σόμος. Πρώτη επίθεση για την ΑΕΛ με τον Αλιγέβας να την οργανώνει. Έχοντας απέναντί του τον Μπίλι Κις ως προσωπικό αντίπαλο. Μεχία θέλει να διεισδύσει. Θα φτάσει μέχρι το lay-up και θα πετύχει το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης. Πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Σάμιουελ Μεχία. Είναι ο δεύτερος σκόρερ της ΑΕΛ φέτος, πίσω από τον Τωρίν Φράνσις. Ο Τωρίν Φράνσις, ο οποίος είναι μία από τις αποκαλύψεις του φετινού πρωταθλήματος. Μαυροκεφαλίδης θα στοχίσει, αλλά θα μαζέψει ο ίδιος το επιθετικό rebound και με δεύτερη προσπάθεια θα ισοφαρίσει σε 2-2. Αλιγέβας. Μεχία. Θα διεισδύσει και πάλι ο Αμερικάνος, θα δώσει την μπάλα στον Φράνσις. Αυτός θα αστοχήσει εξ επαφής, όμως το επιθετικό rebound θα καταλήξει στα χέρια του Αλιγέβας. Νέα επίθεση για την ΑΕΛ. Φράνσις θέλει να φτάσει κοντά στο καλάθι, εκεί όπου, από όπου συνηθίζει να επιτίθεται. Επιθετικό rebound από τον Έστορα, ακόμα το καλάθι και φάουλ. Βρέθηκε στην κατάλληλη θέση ο 32χρονος forward. Πήρε το επιθετικό rebound, πέτυχε το καλάθι. Δικαίωμα και για μία συμπληρωματική βολή. Θα ευστοχίσει και στην βολή που κέρδισε ο Νέστορας Κόμματος, κάνοντας το σκορ 5-2. Προβάδισμα με 3 για την ΑΕΛ. Χαραλαμπίδης, όπου αναλαμβάνει να οργανώσει την άμυνα του Αμαρουσίου και όχι ο Μπιλικής, όπως συνηθίζει η ομάδα του Βορείου Προαστίου. Ο Κις τώρα θέλει να δώσει και θα το κάνει στον Μαυροκεφαλίδη. Με αντίπαλο το Λαμπρόπουλο, αυτός θα βγάλει την μπάλα έξω στο Στίβενσον. Σουτ για 3 από τον Αμερικάνο, αμυντικό rebound από τον Φράνσις. Προσπάθεια να ανοίξει το ρυθμό από τον Αλιγέβας για την ΑΕΛ. Θα δώσει στον Κόμματο. Αυτός με αντίπαλο το Στίβενσον θα γυρίσει. Κακό σουτ όμως. Εύκολο rebound από τον Μαυροκεφαλίδη. Τώρα ο Κις είναι αυτός που αναλαμβάνει για λογαριασμό του Αμαρουσίου να κατεβάσει την μπάλα και να οργανώσει την επίθεση της ομάδας του. Χαραλαμπίδη στα βγει από τα screen. Μπερδεύτηκε εκεί, κακή συνεννόηση με τον Μαυροειδή. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού για την ΑΕΛ όμως. Ο Λαμπρόπουλος δεν έκανε καλή πάσα στον Φράνσις. Αυτός δεν πρόλαβε, την γύρισε βεβαιασμένα. Το Μαρούσι τώρα είναι αυτό που έχει πλεονέκτημα. Ο Χαραλαμπίδης θα στοχίσει σε ένα θεωρητικό εύκολο lay-up. Το παιχνίδι έχει αποκτήσει γρήγορο ρυθμό. Αλιγέβας μετά την εξαιρετική πάσα του Τωρίν Φράνσις κάτω από το καλάθι. Επέστρεψε την μπάλα ο Τωρίν Φράνσις στο Λιθουανό playmaker. Αυτός είχε ξεχαστεί από την άμυνα του Αμαρισού και έκανε το σκορ 7-2. 7 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Κις. Σε man-to-man και οι δύο ομάδες. Με σαφέστατη έμφαση η ομάδα της Λάρισας να πιέσει κοντά στο καλάθι, να μην δώσει δικαίωμα στον Μαυροκεφαλίδη να κινηθεί.
και πάλι η ΑΕΛ που θέλει να τρέξει. Νέο καλάθι και φάουλ. Ο Μεχία αυτή τη φορά είναι ο παίκτης που έφτασε ως το lay-up. Κέρδισε και το φάουλ. 9-2 προηγείται η ΑΕΛ. Ιδανικό ξεκίνημα και γρήγορο time-out που καλεί ο Σούλης Μαρκόπουλος βλέποντας την ομάδα του να ξεκινάει κάπως μουδιασμένα. Σύντομη διακοπή από εμάς και επιστρέφουμε. Το πάθος σου. Η ευκαιρία σου. Το όνειρό σου. Η βραδιά σου. UEFA Champions League, φάση των 16. Μεγάλες βραδιές στη Νόβα. Επιστρέψαμε στο κλειστό της Νεάπολης, όπου η ΑΕΛ έχει κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα. Μετά από περίπου 3 λεπτά αγώνα, βλέπετε εσείς το goal foul που κέρδισε πριν το time-out ο Σάμι Μεχία. 9-2 λοιπόν προηγείται η ομάδα της Λάρισας μετά από περίπου 3 λεπτά αγώνα. Πάμε όμως γρήγορα στον Παναγιώτη Στεφάνου να δούμε τι αλίευσε από τους πάγκους των δύο ομάδων. Ο Σούλης Μαρκόπουλος ασφαλώς και δεν ήταν ικανοποιημένος, γι' αυτό πήρε το time out για να μπορέσει να συγκεντρώσει τους παίκτες του. Δεν κάνουμε τίποτα στην άμυνα, δεν έχουμε συγκέντρωση στο παιχνίδι μας και δεν παίζουμε μαζί. Τόνισε χαρακτηριστικά ο τεχνικός του Αμαρουσίου. Πάμε λοιπόν να παίξουμε μαζί όπως κάνουμε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να ξυπνήσει τους παίκτες του, η οποία αλήθεια είναι ότι στο ξεκίνημα έχουν μπει κάπως υπνοτισμένοι. Δεν ξέρω αν ξύπνησε όλους τους παίκτες του ο Σούλης Μαρκόπουλος. Πάντως ο Τζαρόν Στίβενσον έδειξε σημάδια αντίδρασης και με ένα σουτ περίπου από τα 5 μέτρα μείωσε σε 14. Η ΑΕΛ ωστόσο επιτέθηκε και πάλι ιδανικά, προσπαθώντας να περάσει την μπάλα κοντά στο καλάθι, εκεί που το Ριν Φράνσις σίγουρα υπερέχει. Ο Αμερικάνος της ΑΕΛ κέρδισε το φάουλ. Πρώτο σκόρερ για την ομάδα της Λάρισας μέχρι στιγμής ο Μεχία με 5 πόντους. Γρήγορα έχει βρει τον ρυθμό του ο Αμερικάνος της ομάδας της Λάρισας. Η κατοχή θα παραμείνει στα χέρια των γηπεδούχων. Ο Αλιγέβας ετοιμάζεται για την επαναφορά από την τελική γραμμή. Κόμματος. Με αντίπαλο τον Τζαρόν Στίβενσον. Αλιγέβας θα πάρει προσπάθεια για 3 πόντους. Επιθετικό rebound από τον Κόμματο. Μπερδεύτηκε, δεν έκανε καλή πάσα. Καλή πάσα όμως δεν έκανε ούτε ο Μαυροκεφαλίδης, που προσπάθησε να δώσει στο Χαραλαμπίδη για να ανοίξει το ρυθμό της ομάδας του. Δεν τα κατάφερε. Η μπάλα εκτός αγωνιστικών ορίων. Νέα επίθεση για την ΑΕΛ. Με τον Αλιγέβας να οργανώνει. Κόμματος συνεργάζεται με τον Λαμπρόπουλο. Θα βρει χώρο, θα φτάσει μέχρι το lay-up. 12-4 προβάδισμα για την Λάρισα. 6 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Στίβενσον. Ο Αμερικάνος, βλέποντας ότι η ομάδα του έχει κολλήσει στην επίθεση, αποφασίζει να πάρει μόνος του πρωτοβουλία και με μια καθαρά προσωπική επιλογή μειώνει σε 12-16. Θα κλέψει και την μπάλα ο Μπιλικής. Θα δώσει έτοιμο καλάθι στον Μαυροκεφαλίδη. Αυτός θα καρφώσει και θα μειώσει ακόμα περισσότερο σε 12-8. Ότι με κόπο έχτισε η ΑΕΛ μέσα σε περίπου 4,5 λεπτά, στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα έδωσε 4 εύκολους πόντους στο Μαρούσι. Κόμματος για 3, θα βρει τον τρόπο να ανεβάσει τη διαφορά και να δώσει αέρα και πάλι στην ΑΕΛ 15-8. Χαραλαμπίδης. Μαυροκεφαλίδης θα γυρίσει και θα μειώσει σε 15-10 μετά την πολύ όμορφη κίνηση στο low post, ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης δείχνει να βρίσκει και εκείνο τον δικό του ρυθμό. Σίγουρα τον έχει ανάγκη το Μαρούσι. Είναι ένας από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες της ομάδας του. Ο Μαυροειδής εδώ θα παίξει καλή άμυνα. Και τώρα Κις. Πριν γίνει η εισαγωγική πάσα από τον Μπίλι Κις, ο Νέστορας Κόμματος προσπάθησε να σταματήσει τον Μαυροειδή, να μην του επιτρέψει μάλλον να πάρει καλή θέση.